Τώρα πέσει το διπλό του ΠΑΟΚ από το 2.40 στο 1.80 σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα, είναι Παρασκευή σήμερα. Γαργαλάει τον κάθε παίκτη του στοιχήματος να το κοπανίσει διπλό. Τώρα αν ο Μπουκ υπολογίζει τόσο πολύ στη φόρμα του ΠΑΟΚ, αυτό μπορεί να είναι δυνατόν. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να κάνει καλό δεύτερο γύρο και ότι τα μάτς τύπου Γιάννενα και οτιδήποτε άλλο μικρό πλην Ολυμπιακού, Αναθηναϊκού, ΑΕΚ θα τα καθαρίσει και θα κάνει καλό δεύτερο γύρο. Η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ πάει αρκετά καλά και η αλήθεια είναι ότι και μετά βρίσκει λύσεις ακόμα και με το δεξί τον μπακ, ακόμα και με το στόπερ μπορεί να βρει λύση. Τα Γιάννενα δεν είναι καλή ομάδα. Έχουν ξεφύγει από τον προσανατολισμό του, δηλαδή έχουν ξεφύγει από το DNA του κλέβου και φεύγου. Είπα να το παίξουν σαν τον Ατρόμητο που την πατάει και αυτό στο παραγωγικό ποδόσφαιρο με τη μικρή την μπάσα κτλ. Κλάιν Μάιν. Πιστεύω ότι εύκολα η δύσκολα από θα κερδίσει και αν σκαλώσει μπροστά θα βρει λύση και πίσω του γραμμή. Μου μυρίζεται ότι σύντομα θα έρθει και γκολ ο Βαρέλα. Δηλαδή ο Βαρέλα μπορεί να είναι βλάξ αμυντικά, αλλά εξαιρετικά βρίσκεται σε φάσεις και για ένα τσάπ που κάνει γκολ. Δεν θα ήταν άσχημη επιλογή στο εξειδικευμένο στοίχημα να παίξετε scorer anytime Βαρέλα. Να είστε καλά.